Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Περί εγκλήματος το θέμα. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα δημοσιεύματα. Σε μία δολοφονική, πολιτικά δολοφονική κάστα, η οποία πυροβολεί κάθε παράμετρο των Ελλήνων ως πολίτες, της Ελλάδας ως χώρα και του ελληνισμού ως κοσμοθεώρηση. Προς το παρόν, το σημείο εκείνο στο οποίο θέλω να βάλω την έμφαση είναι η ασπλαχνία, η εγκληματική θεώρηση προς την κοινωνία από αυτή την κυβέρνηση, η οποία την ασθενέστερη τάξη, που είναι η ανίατη ασθενής, την πετάνε στον δρόμο. Δεν θα πω περισσότερα, θα επανέλθω όμως στο θέμα το συγκεκριμένο περί πολιτικών δολοφόνων, πολιτικών γκάγκστερ, πολιτικών κακοποιών, για να δικαιολογήσω με ντοκουμέντα πλέον αυτά τα οποία είπα. Προς το παρόν, αρκούμε να δώσω το λόγο στην κυρία Δέσποινα Πλάκα, η οποία είναι η πρόεδρος των εργαζομένων στο Ίδρυμα, στο Άσυλο Ανιάτων που είναι στην Κυψέλη, έτσι. Λοιπόν, ο λόγος δικός σας, πέστε μου σας παρακαλώ, αν εγώ υπερβάλλω λέγοντας για πολιτικούς δολοφόνους, όταν εγώ τα λίγα που γνωρίζω είναι πως 150 είναι οι... 220 ασθενείς και 140 εργαζόμενοι. 140 είμαστε εργαζόμενοι, αν αυτό απλήρωτοι για 7-8 μήνες. 7 μήνες. Ωραία. Πέστε μας λοιπόν εσείς τα καθέκαστα για να μην κάνω εγώ κάποια λάθη. Η κατάσταση στο Άσυλο Ανιάτων, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε πάλι, κύριε Διαβάτη. Η κατάσταση στο Άσυλο Ανιάτων είναι τραγική. Συγχωρήστε έως με. Δραματική. Συγχωρήστε με. Ναι. Να μην μας ευχαριστείτε, σας παρακαλώ πολύ, διότι οι συχνότητες είναι δημόσιο αγαθό. Έχει υποχρέωση το κράτος, οι κυβερνήσεις, να δίνουν βήμα στον πολίτη, στο λαό μας. Αντί να κάνουν αυτό, εμπορεύονται τις συχνότητες μέσω ιδιωτών. Και οι Έλληνες δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συχνότητες. Άρα λοιπόν μας έχουν πάρει το δικαίωμα της έκφρασης, το εμπορεύονται και οι Έλληνες, όταν έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ ζωής και θανάτου, ευχαριστούν τον δημοσιογράφο, την εκπομπή, το σταθμό, επειδή τους δίνουμε 5 ή 10 λεφτά. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι πρόκειται περί κατάχρησης δικαιωμάτων. Συνεχίστε παρακαλώ. Ναι. Η κατάσταση στο Άσυλο Ανιάτων έχει γίνει καταστροφική έως δραματική. Αυτή τη στιγμή παραμένουμε σαν εργαζόμενοι 7 μήνες απλήρωτοι και αυτό που πραγματικά μας προκαλεί πολύ μεγάλη αγωνία είναι ότι η διοίκηση δεν μπαίνει στον κόπο να δώσει μία απάντηση για όλα αυτά που κάνει και για όλα αυτά που αποφασίζει. Ξέρουμε ότι το πρόσχημα της οικονομικής αδυναμίας το οποίο επικαλείται είναι ακριβώς πρόσχημα, διότι έχει έσοδα το Άσυλο Ανιάτων και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας βοήθησε στον τομέα αυτό και οφείλω να το αναγνωρίσω όταν έδωσε εντολή και έδωσαν να πάρουν 2 εντάλματα από τον ΕΟΠΗ για να πληρωθούν το Άσυλο Ανιάτων, τα οποία βέβαια χρήματα αυτά έφτασαν σε πολύ λίγο ποσό στους εργαζομένους. Η διοίκηση λοιπόν εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο έχει βάλει στόχο. Και ο στόχος της είναι να ξεπουλήσει όλη την περιουσία του Ασύλου Ανιάτων, η οποία είναι τεράστια και αμύθιτη. Και μέσα στην περιουσία την οποία ξεπουλάει είναι και το ίδιο το άσυλο, δηλαδή το νοσοκομείο, οι εγκαταστάσεις του. Και δεν μπαίνει στον κόπο να μας πει τι θα γίνουν αυτοί οι 220 ασθενείς οι οποίοι περιθάλπονται αυτή τη στιγμή. Επειδή ακριβώς δεν μας δίνει καμία απάντηση σε όσες προσπάθειες και αν έχουμε κάνει, αναγκαστήκαμε και κάναμε μία αναφορά, μία εκτενή αναφορά στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή το Υπουργείο Υγείας είναι και το αρμόδιο και η υποπτεύουσα αρχή για το Άσυλο Ανιάτων. Του δώσαμε λοιπόν μία αναφορά και του ζητήσαμε να διατάξει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο διαθέτει το Υπουργείο, να κάνει μία ενδελεχή έλεγχο στη διαχείριση περιουσίας, στο νοσοκομιακό κομμάτι και στα οικονομικά του ασύλου, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση που βιώνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι και οι ασθενείς είναι τραγική.
Υποτίθεται ότι το άσυλο ανιάτων έχει σαν σκοπό του την περίθαλψη αυτών των ασθενών. Η διοίκηση όμως κοφεύει σε όλες τις εκκλήσεις που έχουμε κάνει και έχουμε ζητήσει να πάρει προσωπικό για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να περιθάλψουμε και να φροντίσουμε σωστά αυτούς τους αρρώστους. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να υπάρχει ένας εργαζόμενος να βγάζει μια ολόκληρη βάρδια, κυρίως το βράδυ, ή δύο εργαζόμενοι την ημέρα, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε, όσο και αν το θέλουμε, τη στοιχειώδη περίθαλψη που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Η διοίκηση το γνωρίζει, το ξέρει πάρα πολύ καλά και πια είμαστε βέβαιοι ότι είναι αυτό που επιδιώκει. Δηλαδή, δεν έχει σκοπό και δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει κάτι για να βελτιώσει τις συνθήκες περίθαλψης των ασθενών και φυσικά και τις συνθήκες οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Δεν έχει σκοπό να τους πληρώσει και ρωτάμε, όλες αυτές οι πωλήσεις που θα κάνει, όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία ξεπουλάει, τα χρήματα που θα πάρει, τι θα τα κάνει όταν δεν θα υπάρχει νοσοκομείο και δεν θα υπάρχουν ασθενείς, διότι αυτά δεν είναι περιουσία κανενός, είναι περιουσία που έχει δοθεί από φιλάνθρωπους ανθρώπους για τους ασθενείς και μόνο. Μια ανωτελεία, παρακαλώ πολύ, ναι. Επειδή έχουμε μόνο 3-4 λεπτά μπροστά, ναι, μας. Ποιοι είναι οι επικεφαλής αυτού του ιδρύματος, το ΔΣ δηλαδή? Η πρόεδρος είναι η κυρία Ηλιάδη. Η ιδιότητά της ποια είναι? Είναι πολιτικός μηχανικός. Και εκτός από αυτήν υπάρχει ένα ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι είναι ο κύριος Γεώργιος Παναγιωτόπουλος. Η ιδιότητά του? Ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο κύριος Παναγιώτης Νικολοδήμος, ο οποίος είναι πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και αυτός δικαστικός. Ναι. Ανώτατος. Ναι, ναι. Και ο κύριος Χριστονάκης Στυλιανός, ο οποίος είναι επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μια ερώτηση. Και άλλοι βέβαια. Και υπάρχουν, ναι, επίσης κτηματομεσίτες, εκτός από την κυρία Ηλιάδη, η οποία έχει και μια οικογενειακή επιχείρηση, από την οποία βέβαια έφυγε όταν έγινε πρόεδρος στο άσυλο, που υπάρχει ο κύριος Κασιμάτης, ο οποίος είναι κτηματομεσίτης, και η κυρία Στυλιανέα, η οποία δηλαδή είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Όχι μόνο. Η κυρία Στυλιανέα, που είναι συνταξιούχος. Επειδή, ναι, μας πιέζει ο χρόνος. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα άκουσα δικαστικούς λειτουργούς και επιχειρηματίες. Οι οποίοι υποτίθεται, συγγνώμη, κύριε Διαβάτη. Ναι, βεβαίως. Επιχειρηματίες, ναι, και δικαστές. Ναι, 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 ναι. Για τους επιχειρηματίες, κακώς νομίζω πρέπει να βρίσκονται μέσα σε τέτοια ιδρύματα. Γιατί ο επιχειρηματίας σκοπό έχει να κερδίσει χρήματα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Υπάρχει περίπτωση η δικαστική, η πρώην δικαστική λειτουργή, να μην είναι σε γνώση αυτής της αδικίας και αυτού του εγκλήματος που υπάρχει? Όχι, εκεί, βέβαια. Είναι. Άρα τα γνωρίζουν. Ασφαλώς και λοιπόν, λεπτομερώς ενημερωμένοι. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Καλά η δικαστική. Άντε να υποθέσουμε ότι δεν τα γνωρίζουν, πράγμα το οποίο η κυρία Δέσποινα Πλάκα το αποκλείει. Και μα εμείς οι ίδιοι τους τα έχουμε πει. Τους τα έχετε πει. Έχουμε έρθει κατ' επανάληψη σε συζήτηση μαζί τους, τους τα έχουμε πει. Άρα λοιπόν. Τα γνωρίζουν. Σαφές. Και επίσης όλα όσα κάνουν είναι αντίθετα με το καταστατικό του ασύλου ανιάτων, το οποίο λέει ότι για να πουλήσεις, για να κάνεις μια απόφαση για να πουληθεί ένα κομμάτι περιουσίας του ασύλου, χρειάζεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν έχει γίνει. Και δεν ξέρουμε γιατί δεν γίνεται. Και θέλω πάνω σε αυτό να σας πω ότι μέσα σε όλη αυτή την περιουσία που ξεπουλάνε, πουλάνε και το νησί Χρυσή, το γνωστό Γαϊδουρονήσι, που είναι κάτω από την Ιεράπετρα, το οποίο πέρα από το ότι είναι ένας παράδεισος, έτσι από φυσικής απόψεως, είναι και ένα νησί που είναι υψίστης εθνικής και στρατηγικής σημασίας. Και για όλα αυτά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, δεν δίνουν απαντήσεις σε κανέναν. Εμείς για να πάρουμε κάποια στοιχεία που θέλουμε, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε πια στον εισαγγελέα, διότι η λογιστική εταιρεία, η οποία έχει έρθει στο άσυλο με αδιαφανείς διαδικασίες, που είναι η Γιώτα Λαμπαθάκης και ΣΥΑ, είναι το alter ego της διοίκησης και δεν δίνει κανένα στοιχείο στους εργαζομένους, ή αυτά που δίνει είναι ελλειπή. Που αυτό σημαίνει ότι και αυτή η εταιρεία συνεργάζεται πια με τη διοίκηση ή ότι είναι ανίκανη. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι συμβαίνει το πρώτο. Λοιπόν, δεν δίνουν
καμία απάντηση σε τίποτα. Και ζητάμε το απλό, το αυτονόητο από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος, να πει στο σώμα, να διατάξει ένα κλιμάκιο του σώματος επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας να κάνει έναν έλεγχο στα πάντα μέσα στο άσυλο ανιάτων, για να μάθουμε και για να φανεί τι ακριβώς συμβαίνει και πώς το άσυλο ανιάτων με μια κολοσιαία και τεράστια περιουσία έχει φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να περιθάλπονται ελλιπώς οι ασθενείς, να είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι και να ξεπουλούνται τα πάντα. Αυτό ζητάμε. Λοιπόν, το αυτονόητο, προσέξτε, κύριε Διαβάτη, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν από μόνοι τους όλοι. Ο χρόνος μας πιέζει. Ναι. Πολύ συνοπτικά. Πρώτον, 140 ασθενείς πετιώνται στον δρόμο. 220 ασθενείς. 140 εργαζόμενοι δεν έχουν ενδεχομένως κάποιο από αυτούς να πληρώσουν το ενίκιο τους. Το ΔΣ δεν δίνει απαντήσεις. Η περιουσία του Ιδρύματος είναι μεγάλη έως και αμύθιτη. Το κράτος δεν ελέγχει. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, με τον οποίο εγώ μίλησα πριν δεκαήμερο περίπου, μου είπε ότι έχει τακτοποιηθεί, είναι εξαιρείται το Ίδρυμα από το clawback. Εγώ, μείοντας καλά πληροφορημένος, δεν είπα το εξής, το οποίο το λέω δημοσία προς τον κύριο Υπουργό. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, το θέμα δεν είναι η εξαίρεση από το clawback, το θέμα είναι να μην κλείσει αυτό το ίδρυμα. Πρώτον. Και δεύτερον, να γίνει έλεγχος για την κακοδιαχείριση, η οποία οφθαλμοφανώς πλέον υπάρχει εκεί. Και τρίτον, οφείλουν μία απάντηση οι πρώην δικαστικοί λειτουργοί για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά. Εμείς εμπιστευόμεθα, ακόμα σε όποιο βαθμό εμπιστευόμεθα, τη δικαιοσύνη. Το αν είναι πρώην ή νυν δεν έχει καμία σημασία. Περιμένουμε λοιπόν απαντήσεις σε αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω την κυρία Δέσποινα Πλάκα που ήρθατε. Είναι το θέμα πολύ μεγάλο, το σκάνδαλο πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να συζητηθεί διεξοδικά μέσα σε 10-15 λεπτά. Θα επανέλθουμε όμως και θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό εκ του σύνεγγυς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.